Πολύ ωραίο θέμα. Και θα πάμε τώρα στον τουρισμό, που αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας. Και όχι σε οποιονδήποτε τουρισμό, αλλά ο τουρισμός της υγείας της Ελλάδας και βίωνες προοπτικές του ήταν το θέμα της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας το περασμένο Σάββατο στο Huffington Center. I was weighing the options about where to go. Greece is beautiful. I've seen photos of Greece and I'd never gone to Greece before. And so when the opportunity came to have the procedure and go to Greece, I said, why not? Η Βερόνικα είναι μια δυναμική Αμερικάνα εισαγγελέας. Έψαχνε λύσεις στο ζήτημα της υπογονιμότητάς της σε όλο τον κόσμο. Και τελικά τη βρήκε στη χώρα μας. Μάλιστα, συνδύασε τη θεραπεία της με διακοπές. My sister met me in Santorini. After my procedure, I went to Santorini, so I was able to enjoy Greece. Η Βερόνικα είναι μία από τις γυναίκες που αποφάσισε να πραγματοποιήσει ιατρικές υπηρεσίες στη χώρα μας. Η περίπτωση της Βερόνικας είναι ιδανική για να αναδείξει τα ωφέλη του ιατρικού τουρισμού. Τη συναντήσαμε στο Λος Άντζελες, στην ημερίδα του Διεθνούς Κέντρου Τουρισμού Υγείας που διοργανώθηκε με τη συμμετοχή κορυφαίων παραγόντων από το χώρο της υγείας, του τουρισμού και του επιχειρήν, της Ελλάδας και της Αμερικής. Σήμερα στο Λος Άντζελες μεταλαμπαδεύσαμε την ελπίδα της χώρας μας. Μέσα στην ομογένεια, μέσα στους επιστήμονες, δώσαμε δείγματα γραφής του τι μπορεί κανείς να βρει στην Ελλάδα για τον ιατρικό τουρισμό. Η εξωματική γονιμοποίηση είναι η αιχμή του δώρατος σε αυτή την προσπάθεια, διότι προσφέρει καλές ειδήσεις, καλές υπηρεσίες. Ζευγάρια έρχονται από όλο τον κόσμο, πάνω από 60 χώρες του εξωτερικού, προκειμένου να βρουν τη λύση τους στην Ελλάδα. Στην ημερίδα για τον ιατρικό τουρισμό που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, οι Έλληνες ομογενείς είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από τους Έλληνες γιατρούς για τις υψηλές ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται στη χώρα μας. Οι διακεκριμένοι ομιλητές αναφέρθηκαν στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, η οποία μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού υγείας. Δυναμικό παρόν έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού. Θα έχουμε και την συνδρομή του ιατρικού τουρισμού σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε, με αναγνώριση 60 τουλάχιστον πηγών φέτος και συνεχίζουμε μέχρι τέλος του χρόνου να πλησιάσουμε τις 100.